Ο κύριος Γιωμπάνογλου. Κάθε σενάριο πρόκρισης του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, ό,τι έχει απομείνει, έχει προϋποθέτει νίκη στο αυριανό παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα, που είναι η δυνατότερη ομάδα του ομίλου. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κάνει μια τέτοια νίκη, μια τέτοια υπέρβαση? Εμείς πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι. Βεβαίως το μάτς αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Φιωρεντίνα είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το μέγιστο για να ανταποκριθούμε στο μάτς. Πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθεί η ομάδα με δεδομένο ότι προέρχεται από μια μεγάλη διακοπή εξαιτίας των γνωστών θεμάτων που είχαμε στην Ελλάδα στο πρωτάθλημα? Ασφαλώς είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε πιο ξεκουραστοί. Μπορούμε να πάρουμε αυτό σαν θετικό στοιχείο. Αυτό μάλλον είναι υπέρ μας. Εμείς θα δώσουμε τα 100% αύριο για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και την καλύτερη απόδοση. Αν του πούμε ότι το παιχνίδι το αυριανό θα έχει την εικόνα και του πρώτου αγώνα, ένα πολύ κλειστό παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις, θα ήταν ικανοποιημένος δηλαδή να πάει σε τέτοιο ρυθμό το παιχνίδι? Εγώ ελπίζω πως είναι θετικό. Μέχρι το τέλος, εμείς πρέπει να είμαστε πολύ θετικοί, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε, να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο μάτς, κλειστοί στην άμυνα, να δώσουμε χώρο στους αντιπάλους και, όπως είπα, να εκμεταλλευτούμε την κάθε ευκαιρία που θα έχουμε. Πιστεύεις πως η ομάδα, η Φιωρεντίνα, μοιάζει στο παιχνίδι με τις ισπανικές ομάδες? Είναι ερώτηση. Και αν θες κάποιο ποδοσφαιριστή να βγάλεις κάποιο ποδοσφαιριστή της Φιωρεντίνα, ποιον θα έβγαζες? Εγώ πιστεύω πως 4 χρόνια που πέρασα εδώ στην Ιταλία, νομίζω ναι, ότι μοιάζει στον τρόπο παιχνιδίου η Φιωρεντίνα στην ισπανική ομάδα. Με μεγάλη κράτημα της μπάλας, με πολύ κράτημα της μπάλας, πολύ δύναμη και ασφαλώς έχει πολλούς παίκτες που θα ήθελα να βγάλω. Αν πρέπει να πω ένα, θα πω τον Μπόρχα Βαλέρο, επειδή ξεχωρίζει για την ποιότητά του. Πώς γυρίσατε, προσπαθήσατε να διατηρήσετε τους παίκτες σας σε εγρήγορση, δεδομένου ότι η ομάδα έχει να παίξει επίσημο αγώνα αρκετό καιρό και ξεκινούν πλέον οι επίσημες υποχρεώσεις από αυτό το δύσκολο αγώνα? Από αυτό που περιμέναμε, είχαμε μία εβδομάδα παραπάνω διακοπή. Σίγουρα ότι δεν είναι ευχάριστο, το προτιμούσα να είχαμε παιχνίδι την περασμένη Κυριακή. Αλλά κάναμε ένα φιλικό παιχνίδι, βέβαια δεν είναι το ίδιο επίσημο και φιλικό παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε την ομάδα και μετά από δύο κακά αποτελέσματα που είχαμε στα τελευταία δύο παιχνίδια. Και βέβαια, όπως είπε και ο παίχτης, εμείς μπορώ να πω ότι είμαστε πιο ξεκούραστοι από τον αντίπαλο και προσπαθήσουμε αύριο να δώσουμε μία μάχη που μπορεί να μας προσφέρει κάτι. Πιστεύετε ότι το παιχνίδι αυτό θα έχει το ίδιο στυλ που είχε και στο γήπεδο της Τούμπας ή τώρα περιμένει διαφορετικά την Ιταλική ομάδα μια και πέσει στο γήπεδο της? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι διαφορετικό παιχνίδι, λόγω γιατί ο αντίπαλος θα μας παίζει τώρα μέσα στην έδρα του και σίγουρα ότι τελευταίο καιρό είναι ανεβασμένος και έχει καλά αποτελέσματα, έχει κάνει καλά παιχνίδια. Βέβαια, αυτό για μας, εμείς δεν έχουμε άλλο περιθώριο, πρέπει να ήμασταν συγκεντρωμένοι, πρέπει να ήμασταν πειθαρχημένοι και να προσπαθήσουμε, όπως είπα πριν λίγο, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να μπορούμε να βγάλουμε κάτι θετικό. Από χθες μέχρι σήμερα προέκυψαν δύο νέα προβλήματα εκτός από το δεδομένο της τιμωρίας του Αθανασιάδη. Πόσο οι απουσίες του Περέιρα και αυτή του Τζαβέλα επηρεάζουν τα πλάνα σας για το αυριανό παιχνίδι? Υπολογίζατε και στους δύο για βασικούς? Στην ίδιο παίκτη, ο οποίος σίγουρα ήταν στην αποστολή της ομάδας. Τώρα, αν ήταν βασική ή όχι, δεν μπορώ να σας πω. Είναι σίγουρα πολύ και ο ένας και ο άλλος. Και ο τρίτος παίκτης, ο οποίος είναι τιμωρημένος λόγω των κίτρινες κάρτες που έχει.
Έχουμε αρκετούς παίκτες, πάντα λέω, έχουμε παίκτες όποιοι μπορούν να απαντήσουν στις υποχρεώσεις που έχουμε μπροστά μας και πιστεύω σε αυτούς. Γιατί είναι μια ομάδα που όταν σκοράρει νωρίς βάζει πολλά γκολ. Όταν δεν σκοράρει νωρίς, δυσκολεύεται πάρα πολύ σε κλειστές άμυνες. Είναι κάτι που το έχετε υπολογίσει στην τακτική προσέγγιση του αγώνα? Εντάξει, γνωρίζουμε πώς παίζει, τους έχουμε δει αρκετές φορές. Έχουμε και παίξει ένα παιχνίδι μεταξύ μας. Βέβαια και τελευταία παιχνίδια, ήμασταν ενημερωμένοι, είδαμε και αυτά τα παιχνίδια. Μια ομάδα που έχει πολλούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες. Παίκτες, όποια σε κάθε στιγμή μπορεί να σε απειλήσει. Βέβαια αυτό είναι κάτι που σε όλους μας δίνει κίνητρο να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι όπως κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι της Europa League κόντρα σε αυτή την ομάδα, να μπορούμε να βγάλουμε αυτό που θέλουμε. Με το δεδομένο ότι η Φιωρεντίνα είναι το φαβορί και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη, πώς βλέπετε την αυτοπεποίθηση των παιχτών? Το πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν αυτή την νίκη? Η ψυχολογία της ομάδας, πώς τη βλέπετε τις τελευταίες μέρες? Η ψυχολογία της ομάδας είναι καλή. Αυτό που σας είπα και πριν λίγο, προσπαθήσαμε και κάναμε δουλειά αυτές τις εβδομάδες δύο που είναι πίσω από εμάς, να τους ανεβάσουμε, να προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες, και αυτό που βλέπω, οι παίκτες είναι θετικοί. Είναι ορεξάτη, θέλουν να παίξουν και θέλουν να προσφέρουν 100% ο καθένας από αυτούς, να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν αύριο για αυτό που θέλουμε να κάνουμε αύριο. Αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση λίγο εκτός κλίματος αγώνα. Από το παιχνίδι με τον Πανιόνιο μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τη σχέση της ομάδας με τον Αθανασιάδη. Η δική σας η θέση ποια είναι? Τι εννοείται ότι έχει μπει ως ένα βαθμό σε κάποια καραντίνα, ότι υπάρχουν παράπονα της ομάδας για την απόδοσή του, για τη συμπεριφορά του? Όχι, είναι ένας παίκτης της ομάδας, είναι αρχηγός της ομάδας και αυτό τα παραμένει. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες σας, τους έχετε και στην αποστολή, οποίοι έχουν εμπειρία από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Καλή ώρα ο Κρέσπο που ήταν εδώ, ο Μάμετιάμ, ο Μπρίκιτς. Σκέφτεστε ότι μπορεί κάποιοι από αυτούς να σας βοηθήσουν ενεργά στην αυριανή αναμέτρηση? Κοιτάξτε, ναι, αυτοί οι παίκτες που είπατε έχουν σχέση με το Ιταλικό πρωτάθλημα στο παρελθόν. Έχουν παίξει εδώ. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, μπορεί να είναι και θετικό, μπορεί να μην είναι. Δεν μπορείς να υπολογίζεις και να προβλέψεις κάποια πράγματα όσο αφορά όποιος έπαιξε στην Ιταλία και όποιος δεν έπαιξε. Σίγουρα ότι γνωρίζουν Ιταλικό πρωτάθλημα, μπορεί να γνωρίζουν περισσότερο τον αντίπαλο από κάποιους άλλους παίκτες, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες μου γνωρίζουν τον αντίπαλο και έχουν καταλάβει ποια ομάδα έχουμε απέναντί μας και περιμένω αύριο να αντιδράσουν και περιμένω αύριο να κάνουν ένα καλό παιχνίδι. Κύριε Βίτς, και ως ποδοσφαιριστής παίξετε στον ΠΑΟΚ, σε μια ομάδα που έχει πάρει κάποια πολύ μεγάλα αποτελέσματα εκτός έδρας, ίσως εκεί που δεν το περίμενε κανείς, έκανε φοβερές εμφανίσεις. Τι ήταν εκείνο το στοιχείο που πάντα βοήθησε τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να παίρνει αποτελέσματα που ίσως χρειαστεί και αύριο να το δείξει για να πάρει την νίκη που του χρειάζεται? Κοιτάξτε, η ομάδα πάντα χρειάζεται να κάνει και να δίνει 100% όποιο αντίπαλο να έχει απέναντί του. Βέβαια, όταν υπάρχουν αντίπαλοι όπως είναι η Φιωρεντίνα, όπως είναι κάποιες ομάδες από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και οι παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια δεν μπορώ να πω ότι δίνουν κάτι παραπάνω, αλλά μπορεί να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Μπορεί να στο μυαλό τους προετοιμάζονται κάτι παραπάνω από για κάποια παιχνίδια όσο αφορά το πρωτάθλημα. Τώρα, να με ρωτήσετε για ποιο λόγο είναι αυτό έτσι,
Αυτό προσπαθούμε και ο καθένας, είμαι σίγουρος, από τους προπονητές προσπαθεί να αλλάξει τους παίκτες του και να μην υπάρχουν αυτές τις διαφορές. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στον παίκτη και βέβαια υπάρχουν οι παίκτες οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει με όποιον να παίζουν. Παίζουν κάθε φορά και δίνουν το ίδιο. Τότε κάτι σ' άποψή μου αυτό εξαρτάται από τον παίκτη, από τη μονάδα, πώς βλέπει και πώς προτιμάσει το παιχνίδι.